Κυριάκος έχει πάρει δάνειο και δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις. Με το νέο πτωχευτικό νόμο, η τράπεζα μπορεί για πρώτη φορά να πτωχεύσει τον Κυριάκο ως φυσικό πρόσωπο. Με το νέο πτωχευτικό νόμο, η τράπεζα θα ρευστοποιήσει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Κυριάκου. Με το νέο πτωχευτικό νόμο, για πρώτη φορά στην ιστορία, η τράπεζα θα πάρει την πρώτη κατοικία του Κυριάκου. Αν ο Κυριάκος είναι ευάλωτος οφειλέτης, μπορεί να γίνει ενοικιαστής στο σπίτι του για 12 χρόνια. Αν θέλει να πάρει πίσω το σπίτι του μετά τα 12 χρόνια, θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρη την εμπορική αξία του ακινήτου στην τράπεζα, χωρίς να υπολογίζονται τα ενοίκια που έχει ήδη δώσει. Ο Κυριάκος του παραδείγματος δεν είναι αυτός που νομίζεις. Εκείνος έχει 32 ακίνητα και τα δάνειά του δανεικά και αγύριστα. Ο Κυριάκος του παραδείγματος είσαι εσύ. Μένουμε χωρίς σπίτι.